Σαββατόβραδο της 8 Ιουλίου σήμερα και στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξάνδρειας, μέσα σε μια βραδιά με πανσέλινο και δροσερό αεράκι, αναμένεται να πνέει σε λίγη ώρα και ένας άλλος άνεμος, ένας άνεμος κινηματογράφου. Και αυτό γιατί εγκαινιάζεται σε λίγη ώρα το τρίτο φεστιβάλ ταινιών κινηματογράφου μικρού μήκους, το οποίο αναμένεται και φιλοδοξεί να έχει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι είχαν τα προηγούμενα. Αρρωγός και υποστηρικτής του φεστιβάλ η ομάδα δράσης και αλληλεγγύης της Αλεξάνδρειας, με ταυτόχρονη συμπαράσταση της σχολής χορού Αρμονία της Κίνησης, η οποία θα κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, μια εντυπωσιακή έναρξη που θα ενθουσιάσει όλο τον κόσμο. Η κυρία Αθηνά Μπεντήλα, μέλος της ομάδας δράσης και αλληλεγγύης της Αλεξάνδρειας, είναι δίπλα μας για να μας εξηγήσει τι πρόκειται να δει το κοινό που γεμίζει σιγά σιγά τις εξέδρες του Δημοτικού Αμφιθεάτρου, τι πρόκειται το κοινό να δει σε λίγα λεπτά. Γεια σας. Φέτος είναι η τρίτη χρονιά που κάνουμε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας. Μέχρι τώρα τα δύο πρώτα φεστιβάλ μπορούμε να πούμε ότι πήγαν αρκετά καλά και είχαμε και κόσμο και αρκετή συμμετοχή από σκηνοθέτες και πολλές και διάφορες ταινίες. Φέτος έχουμε χωρίσει τις δύο μέρες. Η πρώτη μέρα είναι κυρίως ταινίες φτιαγμένες από παιδιά σε συνεργασία με το Κάμερα Ζιζάνιο από Αθήνα. Και επίσης συμμετέχουν και διάφορα άλλα σχολεία, συγκεκριμένα από τη Βέρεια, από την Άουσα και κάποια άλλα τοπικά εδώ στη Βόρεια Μακεδονία. Mm-hmm. Αύριο θα υπάρχουν ταινίες από διάφορους Έλληνες ανεξάρτητους σκηνοθέτες. Και επίσης, πριν την έναρξη των προβολών, θα είναι μαζί μας οι αδερφές Λακασά, οι οποίες, από την Αρμονία της Κίνησης, οι οποίες θα μας παρουσιάσουν ένα χορευτικό με θέμα το κινηματογράφο. Ναι. Σήμερα και αύριο, κατά μέσο όρο ανά ημέρα, πόσες ταινίες, επειδή μιλάμε για ταινίες μικρού μήκους, ναι, νέων καλλιτεχνών, ίσως λιγότερο γνωστών, αλλά σίγουρα μιλάμε για σοβαρές προσπάθειες που γίνονται. Κατά μέσο όρο, πόσες πρόκειται να δει σήμερα ο κόσμος και πόσες ταινίες αύριο? Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά νομίζω είναι γύρω στις 28 με 25-28 αύριο και γύρω στις 20 σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Να τονίσουμε ότι ο κόσμος δεν το νιώθει, αλλά έχουμε ένα ωραίο δροσερό αεράκι σήμερα στις 8 Ιουλίου το Σάββατο και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο τρίτο φεστιβάλ. Ευχαριστούμε. Oh,
2015 από την ομάδα δράσης και αλληλεγγύης Αλεξάνδρειας, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα διαφορετικό πολιτιστικό δρόμενο στην περιοχή και να φιλοξενήσει διαφορετικές πολιτιστικές δράσεις. Σήμερα και αύριο θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ξεχωριστές ταινίες μικρού μήκους που αποδεικνύουν με μοναδικό τρόπο πως ελάχιστα καρέ είναι αρκετά για να ξετυλίξουν ιδιαίτερες ιστορίες και συναισθήματα. Να αναφέρω ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της κοινοφελής επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για φέτος, μέσα από πολλές συμμετοχές, επιλέχθηκαν 28 ταινίες με θέματα που ποικίλουν και εστιάζουν κυρίως στις ανθρώπινες σχέσεις, στα κοινωνικά προβλήματα και στα πολιτικά ζητήματα. Το φεστιβάλ φέτος χωρίστηκε σε δύο ενότητες. Στην πρώτη μέρα, με ταινίες μικρού μήκους φτιαγμένες κυρίως από παιδιά, και στη δεύτερη με ταινίες ενηλίκων, οι οποίες απευθύνονται σε άτομα άνω των 17 ετών. Χρησιμοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα από τον κινηματογραφιστή και από τον Φωνίκο Γιάννη, τον οποίο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα. Υπήρχε ακόμα μία άλλη δράση που δυστυχώς λόγω του αέρα δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί. Ήταν η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ανθισμένες Ροδακινιές», που είχαμε σκοπό να την προβάλλουμε ακριβώς στην είσοδο του αμφιθεάτρου, αλλά δυστυχώς λόγω του αέρα δεν θα γίνει.